Δεν ξέρω τι κάνουν οι βουλευτές και δεν ξέρω τι κάνει το σύστημα Εργάνη. Ξέρω όμως τι βιώνει στο πετσί του ο εργαζόμενος σε οποιαδήποτε ειδικότητα στον ιδιωτικό τομέα. Όλα αυτά που λένε είναι τρίσες καθαρές και είναι λόγια προς κατανάλωση. Οι εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή βιώνουν καταστάσεις οι οποίες είναι απαράδεκτες, όχι τριτοκοσμικές, τετακοσμικές θα έλεγα. Δεν βλέπω εγώ εργαζόμενο να δηλώνει παραίτηση από τη δουλειά του, εκτός εάν μιλάμε για περιπτώσεις που εξαναγκάζεται, εκεί που έπαιρνε παράδειγμα 800 ευρώ, να του λένε να δηλώνει με 300. Αλλά και με 300 να είναι υπομένει αυτές, διότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει τις υποχρεώσεις του. Ένα το κρατούμενο. Δύο, η ανεργία καλπάζει. Και θα καλπάζει από τη στιγμή που δεν σκύβουν σοβαρά στο θέμα που συζητούμε τώρα. Μόνο ο ένας λέει το κοντό του και ο άλλος λέει το μακρύ του. Δεν έπρεπε να ντρέπονται να βγαίνουν να λένε τέτοια πράγματα στις πλευράς. Δεν υπάρχει. Μισό λεπτό. Δεν υπάρχει δηλαδή θετικό ισοζύγιο, θέλετε να πείτε, όπως ισχυρίζεται το σύστημα Εργάνη. Ακούστε. Δεν υπάρχει καθόλου θετικό ισοζύγιο, διότι αν υπήρχε θετικό ισοζύγιο, δεν θα έκοβαν τις συντάξεις και όλα αυτά. Έτσι, άρα δεν υπάρχει θετικό ισοζύγιο. Αλλά είναι ανίκανοι να πατάξουν τη μαύρη εργασία. Και βρίχνουν κάποιους οι οποίοι είναι σε αυτά. Εντάξει σε όλα τους και στην ασφάλιση και στην αυτή και τους βαράνε. Και κάποιους άλλους δεν τους αγγίζουν καθόλου. Επιταγές εξαργυρώνουν. Οι εκάστοτε κυβερνήσεις δεν είναι μόνο τούτοι, είναι και οι προηγούμενες, για να είμαστε δίκαιοι δηλαδή. Από εκεί και πέρα, αν θέλουν, από σπέρας μέχρι το πρωί την πατάσουν τη μαύρη εργασία. Αν θέλουν να μπει κανένα φράγκο στα ταμεία, για παράδειγμα, κτλ. Λοιπόν, δεν θέλουν όμως. Δεν θέλουν. Ξέρουν ότι υπάρχουν άνθρωποι ότι. Στην Αθήνα, παράδειγμα, υπάρχει σερβιτόρος που τρέχει από το πρωί μέχρι το βράδυ και δουλεύει ώρες για να συμπληρώσει 4 ώρες για να κάνει ένα ένστιμο. Έτσι. Ή υπάρχει άλλος ο οποίος δουλεύει σε τέσσερις δουλειές και κάνει μία ώρα στη μία, δύο ώρα στην άλλη, μία ώρα στην άλλη. Έπρεπε να ντρέπονται λίγο. Γιατί συμβάσεις, ποιες συμβάσεις. Ο κύριος υπουργός είπε προχθές στην τηλεόραση, λέει ο κύριος, με κάπα κεφαλαίο το εννοώ, λοιπόν. Είπε στην τηλεόραση προχθές ότι οι συμβάσεις στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι ελάχιστες έως ανύπαρκτες. Ποιες συμβάσεις λοιπόν καταγγέλλονται. Υπογράφει και μία σύμβαση ξενοδοχοπαλίων, η οποία όπου να είναι θα είναι στα χαρτιά. Και το ξέρετε πολύ καλά όλος ο και κόσμος. Και όπου έχει υπογραφεί σύμβαση εργασίας για τους ξενοδοχοπαλίους. Γιατί υπάρχουν και περιοχές που δεν έχουν υπογραφεί, έτσι. Γιατί ο υπουργός αν ήθελε να είναι εντάξει, δεν την έκαμε με επέκταση σε όλη την Ελλάδα και σε όλα τα ξενοδοχεία και σε όλους τους χώρους των ξενοδοχείων. Γιατί δεν το έκανε αυτό. Για να κάνει και τους άλλους να διαλύσουν τους συλλόγους των ξενοδόχων. Έπρεπε να ντρέπονται, σας λέω. Ειλικρινά το λέω, έπρεπε να ντρέπονται. Και οι προηγούμενοι, αλλά και πιο πολλοί τούτοι. Γιατί τούτοι είναι μια αριστερή κυβέρνηση. Έτσι είναι οι αριστερές κυβερνήσεις. Με θέματα και με αλχημίε θα μας βγάλουν αριθμούς. Όπου να θα μας βγάλουν ότι είμαστε και εφοπλιστές οι εργαζόμενοι. Και εμείς δεν έχουμε να φάμε. Έπρεπε να ντρέπονται, σας το ξαναλέω και πάλι, το τονίζω αυτό, διότι υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι επαιτούν αυτή τη στιγμή. Και πηγαίνουν με μισθούς πείνας να πάνε να δουλέψουν. Ανοίγει η τουριστική περίοδο. Θα έχουμε τουρισμό φέτο με αυτά που κάνουνε. Με το μεταναστευτικό και με το τέτοιο και το έτσι και το άλλο. Και αναχθεύει που θα φέρουν μετανάστες στην Κρήτη, μαύρα μας θα ανάψουν τα κερδιά και εμάς. Τι κάνουνε λοιπόν. Σου κασίδι το κεφάλι, ψάχνουμε να πάντως, πάντως, κύριε Νικολιδάκη, από την άλλη, το ακούσατε και το χθεσινό για τη μείωση του αφορολόγητου των 900-545 ευρώ που ισχύει για μισθωτούς και συνταξιούχους, πως ναι. Απέτησαν οι δανειστές από την ελληνική πλευρά, ναι, κατά ακριβώς. Την συνάντηση που είχαν με τους αρμόδιους του Υπουργείου Οικονομικών, έτσι. Μα να σας πω κάτι. Οι υπουργοί μας έχουν καντιντήσει ντιλιβεράδες της ΕΟΚ. Το έχουμε πάρει χαμπάρι. Γιατί ο κόσμος το έχει πάρει χαμπάρι. Ότι όλοι οι υπουργοί της ελληνικής κυβέρνησης είναι ντιλιβεράδες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ό,τι τους δώσουν πάνε. Ό,τι τους πούνε κάνουν. Ακυρώνουν παραγγελίες κατά πράξη σε περίπτωση και ούτω καθεξής. Μην τρελαθούμε στο τέλος. Άλλα έλεγαν, άλλα κάνουν και άλλα συνεχίζουν. Έτσι. Από εκεί και πέρα, το έχει πάρει χαμπάρι ο κόσμος, το έχει μάθει το μάθημα του κόσμος. Το έμαθε το πείμα, ξέρει ότι τον κοροϊδεύουν και πολλοί δεν την κλείνουν τηλεόραση. Μόλις έχει δει, την κλείνουν τηλεόραση, αν καταλάβατε καλά. Έτσι έχουμε φτάσει. Έχουν βάλει 2-3 παπαγαλάκια δεξιά και αριστερά και λένε το ένα, το άλλο, το άλλο. Με τις ψευχές δεν βάφουν αυγά, γιατί πλησιάζει Πάσχα, δεν βάφουν αυγά με τις ψευχές. Έτσι. Ας σκύψουν λοιπόν και ας σκύψουν στα προβλήματα στον κόσμο, γιατί ο κόσμος.
πεινάει και δυστυχάει. Δεν βλέπουν τα κοινωνικά σύστημα, δεν βλέπουν τα αυτά, δεν βλέπουν άνθρωπου ευφροεπεί που ήταν καθώ πρέπει οι άνθρωποι και τρέχουν στα κοινωνικά σύστημα των κτησιών και ούτω καθεξή. Δεν τα βλέπουν αυτά, κοιμούνται.